Ο Μπρελίν Πινέδα, όπω αναμενόταν, ταξίδεψε από την Ισπανία για την Ολλανδία το απόγευμα τη Πέμπτη και έφτασε στο ξενοδοχείο τη αποστολή τη ΑΕΚ στο Αλκμαρ. Τον καλωσόρισε, βέβαια, ο Ματία Αλμέιδα. Σήμερα θα περάσει από τα ιατρικά τεστ που ανακοινώνονται. Επίση, Έπειτα από την οριστική συμφωνία τη Ένωση με τη Θέλτα για τον δανεισμό του 26χρονου νομιτικού χάφου, αποφάσισε ο παίκτη να μην έρθει στην Αθήνα, αλλά να ενσωματωθεί απευθεία στην αποστολή των κεντρικών χώρε. Προσπάθειε να μεταπίσει τον Πλάνιτσε για να τον κρατήσει στι τάξει τη, κάνει Μακάμπι Χάιφα, όπω αναφέρουν τα μέσα μαζική ενημέρωση στο Ισραήλ. Οι πρωταρχητέ τη χώρα προσφέρουν στο Σέρβο που απασχολεί την ΑΕΚ επέκταση συμβολέου με αύξηση τη τάξη έω το 15% και με τι ετήσιες αποδοχές να ανεβαίνουν στι 500.000 για δύο χρόνια. Πάντω, οι Ισραηλοί τονίζουν πω η προσφορά τη Ένωση παραμένει αρκετά υψηλότερη, όπω αναφέρουν οι κυτρινόμαυροι δίνουν στον 30χρονο τριετία συμβόλαιο με 700.000 ευρώ το χρόνο. Η ΑΕΚ φέρεται να έχει κάνει πρόταση ενό εκατομμυρίου στη Μακάμπη, χωρίς αυτή να έχει γίνει δεκτή, ενώ δεν αποκλείεται, αν οι Ισραήλοι δεν αλλάξουν στάση, να αποφασιστεί να καταβάλει τη ρήτρα της αγοράς που ανέρχεται στο 1,8 εκατομμύριο ευρώ. Από τις πρώτες μέρες, προετοιμασίες άεξ, εμφανίσει κυριαρχή, η φυσική κατάσταση ο Ματία Αλμέιδα και οι συνεργάτες του δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτήν. Οι υποδοσιαστές ε, χύρουν πολλά λίτρα υδρότα, και μάλιστα με την καθοδήγηση του γυμναστή του, Γκίντο Bonini Πρέπει να τρέχουμε σωστά, να προπονούμαστε σωστά και να εκτελούμε τα προγράμματα σωστά για να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Σε τρει εβδομάδε, αν όλα πάνε καλά, θα είμαστε έτοιμοι στο βαθμό που θέλουμε, είπε στου παίκτε ο Αργεντινό υπεύθυνο φυσική κατάσταση. Όταν ρώτησε όμω του ποδοσφαιριστέ ποια είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα που έχουν πιάσει, ο Λιβάη Γκαρσία απάντησε πω έχει μετρηθεί στα 36 χιλιόμετρα την ώρα. Κάτι που άφησε άφωνο στου συμπαίκτε του. Ο ακραίο επιθετικό από το Τρίνιντα τον Πάκο διαθέτει τρομερά αθλητικά προσόντα και τα έχει δείξει σε αρκετέ περιπτώσει. Ο Γκίντο Μπονίνι, στο άκουσμα τη απάντηση του Λιβάη Γκαρσία, του είπε πω θα σε κάνω ακόμα πιο γρήγορο. Ενώ ανάλογη ήταν και η δέσμευσή του προ όλου που άκουσαν τα λόγια του.